Αυτός ο βράχος βάρους δεκάδων τόνων που αποκολλήθηκε και έπεσε πάνω σε νοικιαζόμενα δωμάτια ήταν η αιτία για να βρει τραγικό θάνατο μια 45χρονη τουρίστρια με καταγωγή από τη Σλοβενία στην Ιερά Πέτρα της Κρήτης. Το μέγεθος της καταστροφής που οδήγησε στην ανθρώπινη τραγωδία αποτυπώνεται και σε αυτές τις εικόνες. Το οίκημα που διέμενε η άτυχη γυναίκα με την οικογένειά της έχει ολοκληρωτικά καταστραφεί μετά την πτώση του βράχου. Όλα συνέβησαν λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Κυριακής. Ο βράχος αποκολλήθηκε, κύλησε με ορμή και γκρέμισε τα νοικιαζόμενα δωμάτια. Τεράστιος όγκος από μπάζα σκέπασαν τη 45χρονη, η οποία βρισκόταν σε διαφορετικό δωμάτιο από τον σύζυγο και το 10χρονο παιδί τους. Καταφέραμε και απεγκλωβίσαμε σε καλή κατάσταση τραυματισμένο αγόρι 10 χρονών μαζί με τον πατέρα του. Και επικεντρωθήκαν οι δυνάμεις μας στην αναζήτηση της αγνοούμενης. Ο 50χρονος άνδρας ήταν εκείνος που κάλεσε το 112 και αμέσως στήθηκε η επιχείρηση απεγκλωβισμού της γυναίκας, που διήρκησε συνολικά 4 ώρες. Έχουν εστιάσει σε ένα σημείο. Χρησιμοποιώντας θερμικές κάμερες, κομπρεσέρ και υποστηλώματα, άνδρες της ΕΜΑΚ και πυροσβέστες προσπάθησαν με τα χέρια να απομακρύνουν τα μπάζα για να φτάσουν στη 45χρονη. Όλοι προσπαθούσαμε, μήπως έχει μπει σε κάποιο θόλο, τέλος πάντων, να έχουν κάνει τα μπάζα κάποιο θόλο, να είναι από κάτω. Δυστυχώς όμως δεν τη βρήκαμε ζωντανή. Οι διασώστες εικάζουν ότι η άτυχη γυναίκα εκείνη την ώρα κοιμόταν, ενώ ο σύζυγος και ο γιος της που βρίσκονταν λίγα μέτρα πιο μακριά τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Όλοι τους είχαν προγραμματίσει να αναχωρήσουν σήμερα για την πατρίδα τους. Δύο, πόσο πρόλαβα να δω, ήταν εγκλωβισμένο το πόδι του, είχε πέσει μία κολόνα. Κάτι τέλος πάντων από το. Από το κτίριο και το είχε πλακώσει. Κομμάτια από το βράχο που αποκολλήθηκε αιωρούνται, απειλώντας με νέες κατολιστήσεις. Ο χώρος όπου λίγες ώρες πριν υπήρχαν δωμάτια, τώρα θυμίζει βομβαρδισμένο τοπίο. Οι βροχοπτώσεις που είχαμε πριν 15 μέρες στην περιοχή επιτάχυναν τη διαδικασία εμφάνισης του φαινομένου. Το ξενοδοχείο χαρακτηρίζεται από υψηλό κίνδυνο. Αυτό ήταν οφθαλμοφανές. Τις επόμενες ώρες στην περιοχή θα πραγματοποιήσουν αυτοψία γεωλόγοι.